Είμαστε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη. Καλησπέρα κύριε Κερίδη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ποδαρικό λοιπόν και καλή νέα χρονιά. Πολύ. Η Ελένη μας τρόμαξε λίγο. Βεβαίως. Προχθές, αλλά τη βλέπω μια χαρά. Είναι ακμαία. Και τώρα θα κάνει και γενικό σέρβις και θα είναι ακόμα καλύτερη. Ναι, αλλά την προσέχετε, γιατί τη ανεβάζετε την πίεση. Δεν έχω πείσει γιατρό. Ή εμείς ή ο κύριος Κασελάκης την ανεβάζουμε. Είναι και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι. Η αλήθεια είναι ότι ο Κασελάκης δεν βοηθά. Κύριε Κερίδη, θυμάστε που λέγαμε για τον Ανδρέα Σιδερένιο. Έτσι είναι και η Ελένη. Για Σιδερένια. Ε, τώρα. Παναγιά μου. Γιατί. Μεγάλη διαφορά ηλικία. Καλά, ο Σιδερένιο όλοι κάποια στιγμή εκεί είναι καταλήξει. Ήταν ένα τυχαίο. Εντάξει. Ακόμα χειρότερα. Υποδεχτώ τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παυσανή Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ. Και τον γραμματέα του Πασόκ, τον κύριο Σπυρόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σπυρόπουλο. Αυτά τι λέτε κάθε βράδυ. Είδαμε χθε και χρόνια πολλά. Γι' αυτό ανεβάζει πίεση. Για τα 50 έτη που το είπα. Ευχαριστούμε πολύ. Μα χάρη σε εμά πέφτει η πίεσή τη. Ναι, λοιπόν, δεν είμαι πολύ σίγουρο. Δεν είμαι πολύ σίγουρο. Θέλω να ξεκινήσω με τον κύριο Κερίδη. Μου έχει κάνει εντύπωση τώρα. Τώρα έχετε. Τον κύριο Κασελάκη. Αντιπολίτευση έχει. Τον πρώτο λόγο. Εσείς έχετε τώρα άλλα θέματα. Εσείς πάτε στη ΔΕΘ. Περιμένουμε Σάββατο τοποθέτηση να δούμε περίπου ένα δις μέτρα και βέβαια θα έχουμε και την συνέντευξη. Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει αυτό που λέει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χατζηδάκης, που θα είναι και αύριο εδώ, να το ρωτήσουμε και εκείνο, να μας πείτε λίγο το μοντέλο της κυβέρνησης, πώς θα κινηθεί οικονομικά. Μια οικονομική εκπαίδευση των πολιτών λέει ότι είναι πολύ σημαντική να υπάρχει ο κ. Χατζηδάκης και εμείς ακούμε ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει στη ΔΕΘ με ένα καλάθι που θα είναι. Περίπου ένα δις. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι τώρα πόσο θα είναι ακριβώς, εσείς δεν μπορείτε να μας πείτε. Ως άνθρωπος της κυβέρνησης δεν θα κάτσετε να πείτε πριν τον Πρωθυπουργό τι θα πει. Αλλά, απ' την άλλη, ποιο θα είναι αυτό το μπαμ που λένε που θα φέρει την αλλαγή στα ζητήματα της καθημερινότητας. Γιατί βλέπω τον Πρωθυπουργό και λέει κάθε μέρα η καθημερινότητα είναι το ζήτημα και σήμερα σε ευρωφωνηπιακό ήταν. Τι είναι αυτό που θα αλλάξει τα δεδομένα, δηλαδή, αυτή τη χρονιά στην οικονομία και ειδικά στην ακρίβεια. Κοιτάξτε, υπάρχουν καταρχάς περιθώρια για κάποια στοχευμένα μέτρα σε συγκεκριμένες ομάδες για συγκεκριμένους λόγους. Δεν μπορεί να υπάρξουν γενικευμένες, να πούμε, παροχές παλαιού τύπου, διότι πρέπει να διατηρηθεί η δημοσιονομική σταθερότητα και η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα στη διαχείριση της οικονομίας, αλλά μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Αυτά θα ανακοινωθούν, ένα το κρατούμενο. Όμως, πέρα από αυτό που εσείς λέτε μέτρα, ένα δις, ένα μισή δις, το πακέτο θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς, θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός έχει μια χρυσή ευκαιρία για να επαναδιατυπώσει το μεγάλο αφήγημα της χώρας, τώρα που έχουμε πια τις εκλογές πίσω μας, όλες τις εκλογές, εθνικές, ευρωπαϊκές, με τραύματα, τοπικές, προφανώς. Μπορεί να μην έχετε αντίπαλο τώρα, ναι, δεδομένων των καταστάσεων άμεσα, αλλά με τραύματα έχετε βγει από τις εκλογές. Ναι, θα σας έλεγα ότι πληρώνουμε κι εμείς μια ανισορροπία του πολιτικού συστήματος, μια μοναδική συνθήκη την οποία δεν έχουμε ζήσει ποτέ από το 1974 και μετά, μια που έχουμε την πεντηκονταετία, ναι, όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ, συνολικά της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας και προφανώς και της Νέας Δημοκρατίας κατ' εξοχήν. Θα τη γιορτάσουμε στις 4 Οκτωβρίου, μην το ξεχνάμε αυτό. Νομίζω ότι ζούμε μια ανισορροπία, ωραία, η οποία τραυματίζει και τη συμπολίτευση. Δηλαδή, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασελάκης παρασέρνουν, στο ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης που έχει θέμα ηγεσίας, κάνουν εσάς να χειρίζεστε με τέτοιο τρόπο τους ελεύθερους επαγγελματίες που σας γύρισαν την πλάτη? Όχι, δεν εννοώ. Ή τους μικρομεσαίους. Εννοώ ότι γενικεύει μια κρίνια και μια απαξίωση του πολιτικού συστήματος, ναι, και μια ευρύτερη καθίζηση, θα σας έλεγα, και φυγόκεντρη δύναμη. Υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Ναι. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις σας εμφανίζουν να χάνετε διαρκώς ποσοστά. Αυτό εξήγησα. Γι' αυτό και αναμένω να υπάρξει επιτέλους κάποτε ο αντίπαλος. Μάλιστα, γιατί, τώρα, με συγχωρείτε, γιατί εγώ προηγούμενος δεν το κατάλαβα, ίσως έχω μετά το επεισόδιο. Προσέξτε πώς θα τις το πείτε τώρα. Μας λέτε τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία πέφτει επειδή δεν έχει αντίπαλο. Αυτό σου λέει, ναι, αυτό αισθάνεται μόνη τον τρόπο του. Και, ναι, τι? Το είπα λίγο πιο περίπλοκα, αλλά αυτό που λέω είναι ότι αυτή η συνθήκη της ανισορροπίας, της πλήρους ανισορροπίας του πολιτικού σύστηματος με ανυπαρξία αξιωματικής αντιπολίτευσης και ευρύτερα αξιόπιστης κυβερνητικής εναλλακτικής, έτσι δεν είναι, να συμφωνήσουμε σε αυτό, δημιουργεί ευρύτερα προβλήματα και παίρνει και εμάς. Δηλαδή, εσείς δεν παραδέχεστε ότι τα θέματα της ακρίβειας, προφανώς, τα θέματα της υγείας, αυτά είναι, τα θέματα αυτά που υπάρχουν γενικότερα στην καθημερινότητα, ότι επηρεάζουν την εικόνα της κυβέρνησης. Μα αυτά καταγράφονται έτσι και αλλιώς στις δημοσκοπήσεις. Αυτά είναι δεδομένα. Προφανώς υπάρχουν αυτά όλα. Αλλά εντάξει, η απαξίωση γενικότερα του πολιτικού σκηνικού ή των κομμάτων
είναι ένα θέμα. Αλλά δεν χάνει η κυβέρνηση γιατί δεν πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ έχει εκλογές. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια ευρύτερη περιδίνηση, λοιπόν, η οποία κάνει κακό εν τέλει σε όλους, όχι μόνο στον λοιπόν, περίου ο λόγος. Για να πάμε στον εκπρόσωπο, στον κύριο. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και τα υπόλοιπα ζητήματα, τα οποία πρέπει να την ειδοποιήσουμε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ ωραία βάση αυτή που βάζει ο κύριος Κεριλίδης. Είναι ένα ερώτημα, επιτρέψτε μου. Δεν θα πω αμυγός σου, θα σας τα ρωτήσω όπως καταλαβαίνετε. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε, μια και είμαστε στο κλίμα της ΔΕΘ, ο κύριος Παπάς σήμερα, ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Λέει: ο Κασελάκης θα είναι στη ΔΕΘ ως πρόεδρος, εάν δεν έχει εκπέσει. Θέλω να μας πείτε τι σκοπεύει να πει στη ΔΕΘ, ενώ σε ποιο πλαίσιο, και τι σημαίνει αυτό που λέει ο κύριος Παπάς, δηλαδή μπορεί να έχει εκπέσει ο πρόεδρος μέχρι τη ΔΕΘ. Είδατε λοιπόν ότι βάζουμε τα πάντα σε μια προσέγγιση η οποία έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Γιατί, και θα έρθω λίγο πίσω σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κερίδης. Από τη στιγμή που ο αντίπαλος χώρος ή ο αντίπαλος επιπροσωπικού, ο αντίπαλος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, το αντίπαλο κόμμα, η αξιωματική αντιπολίτευση η ίδια, από την ίδια την κυβέρνηση στοχοποιείται ότι σε αυτήν οφείλεται και σε αυτή την περιδίνηση και στην εσωστρέφεια. Όλο το κακό και το κακό κείμενο που γίνεται στον πολιτικό χώρο και στα κόμματα σημαίνει ότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Φανταστείτε μια κυβέρνηση η οποία θα ήταν απόλυτα δυναμική, με ένα πολύ ευχαριστημένο ψηφοφόρο και μια λαϊκή βάση η οποία θα πήγαινε από τη μία μέρα στην επόμενη σε καλύτερες καταστάσεις και θα βρισκόταν ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που λέτε περιδίνηση, εσωστρέφεια και οτιδήποτε. Θα είχε πάρει όλο αυτό το ποσοστό, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποπειράνθηκε πάρα πολλές φορές να πάρει ψηφοφόρους από το κέντρο, από το φιλελεύθερο κέντρο, από το δημοκρατικό κέντρο ακόμα, παλιότερα από το ΠΑΣΟΚ, άλλους υποψήφιους που ήταν σε παλιότερα ψηφοδέλτια στο ΠΑΣΟΚ. Και παρόλα αυτά χάνει τον κόσμο. Άρα δεν είναι το πρόβλημα η αντιπολίτευση ή η αξιωματική αντιπολίτευση για το μείον της κυβέρνησης. Είναι το πρόβλημα ότι ακόμα αυτό που δείχνουν με το δάχτυλο, ότι υπολείπεται των αναγκών και του επίπεδου που θέλει η ίδια η κυβέρνηση, φέρνει και νικάει ακόμα και αυτή την κυβέρνηση. Άρα αυτό που είπε ο κύριος Παπάς. Πάμε τώρα σε αυτό που είπε ο κύριος Παπάς. Έχουμε φτάσει να αναλύουμε και το παραμικρό κόμμα και την παραμικρή τελεία σε οποιαδήποτε δήλωση γίνεται σε μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει στραμμένα επάνω της για 12 μήνες συνεχόμενους όλα τα φώτα και της δημοσιότητας και τις κάμερες και από την απλή ανθρώπινη διάσταση των πραγμάτων αλλά και από την αποτελεσματική της πολιτική ή μη αποτελεσματική της πολιτική και να φτάνουμε να αναλύουμε οποιοδήποτε ρήμα, οποιοδήποτε πρόσωπο, οποιοδήποτε. Αλλά δεν είναι λίγο να λέει κανείς δεν είναι αυτό. Δηλαδή να περάσει τα παρατήρητη. Το αντίθετο. Να είστε στη σκιά. Πιστέψτε με ότι το φως. Λάθρα. Να πολιτευτείτε. Από όποια πλευρά και αν έρχεται μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πείτε μου λοιπόν τι σημαίνει αν δεν έχει εκπέσει θα είναι στη ΔΕΘ. Είναι ένας τρόπος και μια εκφορά του λόγου η οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Ένας πρόεδρος κόμματος, ο οποίος είναι πρόεδρος κόμματος, να μην ανέβει σε κάτι θεσμικά παραδοσιακό όπως είναι η ΔΕΘ. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησε αυτή την εκφορά του λόγου. Κινδυνεύει δηλαδή ο κ. Κασελάκης. Όχι, αλλά εφόσον είναι πρόεδρος θα είναι εκεί. Γιατί μέχρι χτες το ερώτημα ήταν θα πάει ο κ. Κασελάκης στη ΔΕΘ ή δεν θα πάει ο κ. Κασελάκης στη ΔΕΘ. Φυσικά και θα πάει. Φυσικά και θα αναπτύξει το πρόγραμμά του και φυσικά θα φέρει και την κριτική του και αυτή και του κόμματος και της αντιπολίτευσης σε αυτά τα οποία θα προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης και από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται πιστευτά όχι από την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά από το σύνολο των ψηφοφόρων. Θα σας ρωτήσω μετά τα υπόλοιπα του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ρωτήσω στον ΠΑΣΟΚ τώρα. Μας απάντησε ο κύριος Παπαγεωργίου για τον κύριο Κασελάκη. Θέλω να μας πείτε εσείς για τον κύριο Ανδρουλάκη τώρα. Με δεδομένο ότι και ο δικός σας πρόεδρος δέχεται αμφισβήτηση, και αυτό είναι αυτονόητο, με δεδομένο ότι έχουμε εκλογές ηγεσίας. Με τι δυναμική θα πάει στη ΔΕΘ ο κύριος Ανδρουλάκης και επίσης το ΠΑΣΟΚ ως τι θέλει να προβάλλει. Δεν τα κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ξανά ισοσλέφεια, θα γίνουμε εμείς αξιωματική αντιπολίτευση. Ποια θα είναι η προοπτική που θα πάει το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, ποιο θα είναι το μήνυμα δηλαδή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας. Τι έχουμε μπροστά μας, την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα σημαντικό γεγονός, όπως και ο προϋπολογισμός, που στην ουσία σηματοδοτεί το πρόγραμμα της εκάστοτε κυβέρνησης και το πώς αντιλαμβάνεται ο κάθε Πρωθυπουργός τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Μεγάλα πακέτα έχουμε δει να εξαγγείλονται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μεγάλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Με αυτό το οποίο άκουσα από τον κύριο Κερίδη, είμαι απολύτως βέβαιος ότι στην κυβέρνηση δεν πολύ ενδιαφέρονται κιόλας. Το τι θα γίνει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πώς ο κ. Μητσοτάκης θα απαντήσει στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια, το κόστος στέγασης, τα μεγάλα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής. Λέει τρεις πυλώνες θα έχει, στεγαστικό, δημογραφικό. Γιατί όταν ο κ. Κερίδης λέει
και οικονομικά καθημερινότητας. Εμάς η πτώση της Νέας Δημοκρατίας προέρχεται από το ότι δεν έχουμε αντιπολίτευση. Δεν αντιλαμβάνεται ότι το βασικό το οποίο έχει χρέος να κάνει μια κυβέρνηση είναι να βλέπει τα προβλήματα του λαού. Όχι να βλέπει την αντιπολίτευση. Το να μας προβληματίσει εμάς ως αντιπολίτευση το για ποιο λόγο δεν έχουμε παραπάνω ποσοστά, ναι, και είναι μια κουβέντα την οποία υπάρχει και στο ΠΑΣΟΚ φυσικά εν ώψη αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Είναι το αίσθημα της αλαζονίας. Ότι εμείς, ό,τι και να κάνουμε, θα είμαστε κυβέρνηση. Ασχολούμαστε τώρα με την αντιπολίτευση και τα σωκοματικά της και όχι με αυτό το οποίο γίνεται. Εσείς τι θα πείτε στην πραγματική κοινωνία? Τι να περιμένουμε από εσάς? Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ όπως συγκροτημένα το έχουμε επεξεργαστεί τα τελευταία χρόνια και για τα μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας και για τη σύγκρουση που έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση με αυτές τις πολυεθνικές, οι οποίες έρχονται και πουλούν ακόμα και σήμερα στη χώρα μας σε πολλαπλάσιες τιμές τα προϊόντα από ό,τι οι ίδιες εταιρείες στην υπόλοιπη Ευρώπη, και το τι γίνεται στην ενέργεια, το οποίο στην ουσία έχει δημιουργηθεί ένα καρτέλ, χωρίς να μπορεί κανένας να το σπάσει και ανά πάσα στιγμή οι πολίτες βρίσκονται ευάλωτοι σε αυξήσεις στους λογαριασμούς, είτε αυτό το οποίο γίνεται στο κοινωνικό κράτος με την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όλα αυτά τα οποία δεν έχει κάνει 5 χρόνια η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, είτε να πάμε σε άλλα ζητήματα που αφορούν το κόστος στέγασης και κατ' επέκταση το κόστος ζωής του πολίτη, που στην ουσία ο μέσος Έλληνας, όπως παρουσιάζεται και από τα στοιχεία του ΟΣΑ, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Αυτά και το χειρότερο. Είναι κοινή αποδοχή στο κόμμα, ή θα είναι όπως στη Βουλή που κατέβαινε μία θέση και διαφωνούσε το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας για τη μία περίπτωση, 8 βουλευτές για το άλλο θέμα. Γιατί καταγράφω αυτά. Το ΠΑΣΟΚ είχε ένα πρόγραμμα το οποίο είχε εγκριθεί από το συνέδριο. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα ανανεωμένο πρόγραμμα. Θυμάστε με την Επιτροπή υπό τον καθηγητή και πρώην Υπουργό τον Νίκο Χριστοδουλάκη και με πολλούς άλλους, που έγινε επεξεργασία και στο Πολιτικό Συμβούλιο και στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Λένε οι βουλευτές ότι δεν συνεδρίαζαν. Όλοι και οι βουλευτές. Θέλω να σας ενημερώσω ως γραμματέας του κόμματος. Όλοι οι βουλευτές και όλα τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είχαν το πρόγραμμα, κυρίως τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Επιτροπής, για πολλές ημέρες και τους ζητήθηκε να το επεξεργαστούν, να καταθέσουν τις προτάσεις τους, να καταθέσουν τις σημειώσεις τους και να καταθέσουν και τις διαφωνίες τους. Σας στείλανε σημειώσεις και διαφωνίες? Λίγοι βουλευτές και στελέχοι στείλανε. Και όλα αυτά ενσωματώθηκαν σε αυτό το οποίο αποφασίσαμε όλοι μαζί. Αυτό είναι ένα κεκτημένο της παράταξης. Αυτή που έθεσαν θέμα εγώ θα καλέσω, σας έστειλαν, θα καλέσω να εμπλουτιστεί κατά τη διάρκεια αυτού του διαλόγου που ξεκινάμε για τις εκλογές του Οκτωβρίου, αλλά όχι να μπούμε στη διαδικασία να βγάλουμε οι ίδιοι τα μάτια μας λέγοντας ότι δεν έχουμε προτάσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει ένα μεγάλο διάλογο στο εσωτερικό του. Έχει κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις τα τελευταία 3 χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα, θεματικές εκδηλώσεις για την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, για την παιδεία. Πολύ συζήτησαμε το ζήτημα της παιδείας. Εμείς ξεκινήσαμε αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές με πρωτοβουλία δικιά μας από τα Γιάννα, θυμάμαι τον Νίκο Ανδρουλάκη, να παρουσιάζει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την πρωτοβάθμια παιδεία, για τη δευτεροβάθμια, για την τριτοβάθμια. Και φτάσαμε στην τελική αποφασή μας για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν έχουμε ανοίξει μια σειρά από ζητήματα, μάλιστα, γιατί αυτό είναι λοιπόν το σημαντικό. Θα ξαναέρθω, κύριε Σπυρόπουλε. Για όλα αυτά πήρατε 12%. Ένα λεπτό, Δημήτρη. Πήραμε 13%. Θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Σπυρόπουλε. Πάμε να κάνουμε ένα νέο κύκλο. Θα το πούμε όλα τόσο καλά και τόσα τέλεια. Εγώ δεν είπα ότι είναι όλα τόσο καλά και όλα τόσα τέλεια. Το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε μια δύσκολη πορεία πριν από 3 χρόνια με μονοψήφια ποσοστά, τα οποία είχαν διαρκέσει πολλά χρόνια, με ένα καθιερωμένο δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Και εμφανιζόμαστε 3 χρόνια μετά να έχουμε πάρει 13%. Και κυρίως το πιο σημαντικό είναι να έχει σπάσει αυτό το δίπολο. Θα έρθουμε ξανά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπετε τώρα και τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πόσο ένα κόμμα το οποίο αξιωματικά. Για πάμε όμως για να έχουν τον ίδιο χρόνο οι συνομιλητές μας. Και υπάρχει αγωνία που έχει προσωπήσει. Κύριε Κερίδη, εσύ έχετε ένα άλλο θέμα ανοιχτό. Δημοσιογραφικά. Πάντως εγώ μίλησα με μεγάλη ταπεινότητα. Τώρα αμέσως θα τα πείτε. Καθόλου αλαζονία, μακριά από μένα. Και προφανώς υπάρχουν προβλήματα και προφανώς υπάρχουν ζητήματα και προφανώς υπάρχει μια κυβερνητική φορά τον 5ο χρόνο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω 2 θέματα. Αλλά προφανώς υπάρχει και μια περιδίνηση του πολιτικού συστήματος λόγω έλλειψης, δηλαδή να συμφωνήσουμε στα δεδομένα και στα αυτονόητα, λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει για πρώτη φορά
κατά τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, κυβερνητική εναλλακτική. Μάλιστα. Λοιπόν, τι τώρα, κάνουμε τώρα. Δύο θέματα υπάρχουν. Εγώ είπα μακάρι να υπάρξει. Κύριε Κερίδη, η δημοκρατία χρειάζεται. Κατανοητό. Δύο θέματα παίζουν και δημοσιογραφικά. Και χρειάζεται αξιόπιστη. Το ένα θέμα είναι η αλλαγή του προσώπου που βρίσκεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Σήμερα μου έκανε εντύπωση ότι ο κύριος Κικίλιας, αντί να πει δεν είναι ακόμα η ώρα, που συνηθίζει είναι το κλισέ των απαντήσεων των κυβερνητικών στελεχών, είπε ότι σε περίπτωση που είναι το πρόσωπο του Νικουδένδια, ναι, κάνει για τη θέση. Είπε την προσωπική του άποψη, δεν είπε ότι αυτός θα είναι. Θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε κι εσείς ότι ένα πρόσωπο σαν τον Νικουδένδια ή γενικότερα ένα άλλο πρόσωπο από την κυρία Σακελαροπούλου θα ήταν προς συζήτηση. Και το δεύτερο είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Αυτά τα δύο θέματα παίζουν για την κυβέρνηση, ότι θα αλλάξει το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας και ότι μπορεί να αλλάξει και ο εκλογικός νόμος. Πώς τα ακούτε? Είμαι απολύτως ειλικρινής και απολύτως σαφής. Στο ζήτημα της Προεδρίας της Δημοκρατίας είναι, θεωρώ, θεσμικό ατόπιμα οποιαδήποτε συζήτηση περί προσώπων αυτή τη δεδομένη στιγμή. Διότι η χώρα έχει Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου. Η πρόταση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, δεν απαραίτητο όπως... αν η κυρία Σακελαροπούλου όμως για αυτό. Προφανώς. Όπως προβλέπεται θεσμικά και είναι στα προνόμια, να πούμε, του Πρωθυπουργού αυτή η πρόταση, η οποία θα έρθει προς συζήτηση και ψήφιση προφανώς στην Ελληνική Βουλή. Και εκεί θα τοποθετηθούν όλοι και όλοι οι βουλευτές. Δεν θεωρώ ότι κάνει καλό, και σωστά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες έκλεισε το θέμα αυτή τη συζήτηση, η οποία προφανώς γαργαλάει τα μίντια, προφανώς. Θέλουμε... Τους βουλευτές σας γαργαλάει λοιπόν. Γιατί ακούμε τώρα, μην γελιόμαστε. Όχι, ακούμε. Όχι, θα σας το πω πάλι ειλικρινά. Στην κοινοβουλευτική ομάδα που είχαμε μετά τις εκλογές, υπήρξαν βουλευτές οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος και προσπάθησαν να ανοίξουν αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι κρυφό αυτό. Έχει δημοσιευτεί. Έτσι, μην κρυβόμαστε. Τώρα, ως προς το δεύτερο, στον εκλογικό νόμο. Εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει ψηφίσει εκλογικό νόμο. Δεν βλέπω πώς μπορούν, καταρχάς το αυτονόητο, να μαζευτούν εύκολα τα κουκιά για άμεση αλλαγή από τις επόμενες εκλογές, με την έννοια ότι εμείς είμαστε 157, χρειάζονται οι 180, αν είναι να εφαρμοστεί αμέσως. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς ήμασταν πάντοτε υπέρ αυτού του συστήματος, της ενισχυμένης αναλογικής, δηλαδή με ένα αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων πάνω από 3%, με ένα ενισχυμένο μπόνους στο πρώτο κόμμα, το οποίο εμείς μειώσαμε, το κάναμε πιο αναλογικό το σύστημα. Δεν το δίνουμε τις 50 έδρες στον πρώτο κόμμα, αλλά κλιμακωτά ανάλογα με το ποσοστό που παίρνει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο εκλογικός νόμος δεν παίζει ως συζήτηση, δεν βγαίνει άλλο στον λογαριασμό. Κοιτάξτε, εμένα με δυσκολεύει αυτή η κουβέντα. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση ότι υπάρχει κάποια. Μα φαίνεται κάτι λογικό, ότι δεν βγαίνουν και τα κουκιά για να αλλάξουν. Αφενός, αλλά θα εκπλησόμουν, διότι θα το θεωρούσα και θεσμικά η ίδια συμπολίτευση που ψήφισε το Α. Να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Τώρα, κάποιες προσαρμογές ενδεχομένως που χρειαζόμαστε. Με την επιστολική ψήφο που έχουμε και όλα τα υπόλοιπα, αυτά είναι άλλα θέματα, λοιπόν, βεβαίως. Τώρα, να πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου. Ελένη, να ρωτήσεις, εσύ που τα ξέρεις κιόλας, ναι, λέω εσύ που τα ξέρεις κιόλας, αυτά που μας έλεγες στο ρεπορτάζ, δηλαδή με τα ονόματα, τις θητείες, δεν τα ξέρω εγώ να τα βάλω αυτά, εσύ πρέπει να μας τα πεις. Για τις αλλαγές ναι, γιατί πρότεινε ο κύριος μας έδωσε ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Καταρχήν να ρωτήσω το αυτονόητο. Ο κύριος Κασελάκης είχε πει ότι δεν θα αλλάξει το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ. Και το είχε πει και στην εκπομπή μας. Το είχε πει σε όλες τις εκπομπές, για να είμαστε ακριβείς. Και ξαφνικά εμφανίζεται να λέει χθες ότι θα αλλάξει το όνομα και μάλιστα κυκλοφόρησε και ένα όνομα, όπως επίσης έβγαλε από την ονομασία και την Προοδευτική Συμμαχία. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, έχει αλλάξει πάρα πολλές φορές, είτε με πρόσθεση χαρακτηριστικών, όπως είπατε, Προοδευτική Συμμαχία, ή και παλαιότερα με το ενιαίο μέτωπο το οποίο δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπουν μέσα και άλλοι χώροι, οι οποίοι έπρεπε εκείνη τη στιγμή να εκπροσωπηθούν από κοινού. Είναι λογικό ότι όταν υπάρχει μια αλλαγή η οποία αφορά μια περίοδο που τελειώνει και μία περίοδο που αρχίζει, μία αντίληψη που τελειώνει και μία αντίληψη που αρχίζει, όλα θα πρέπει να εξετάζονται. Να εξετάζονται. Ο νυν πρόεδρος έχει πει και στη δική σας εκπομπή και σε άλλες ότι δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση να αλλάξει το ΣΥΡΙΖΑ ως όνομα αυτό καθ' αυτό, απλά και μόνο για να ξεχωρίσει τη μία περίοδο από την άλλη. Και με τον ίδιο τρόπο έχει αξιολογήσει κιόλας, όπως οφείλει να κάνει κάθε ηγετική ομάδα,
την ονομασία του ΣΥΡΙΖΑ ως μπραντ το οποίο υπήρξε, κυβέρνησε, είχε δύσκολες στιγμές, είχε καλές στιγμές και θα περάσει μετά στην επόμενη μέρα. Από εκεί και πέρα, το να προχωρήσει σε αλλαγές τις οποίες και αποζητά ο κόσμος και αποζητά και η ηγεσία, δεν πρέπει να βάλεις στεγανά πριν ξεκινήσει η συζήτηση. Και νομίζω ότι αυτό έγινε χτες. Απλώς λόγω των διαρροών και της αμεσότητας με την οποία δίνονται οι πληροφορίες προς τον κόσμο, ο οποίος τις αποζητά πλέον λόγω των ηλεκτρονικών μέσων εκείνη τη στιγμή που συζητιούνται και όχι εκείνη δηλαδή, τη στιγμή που αποφασίζονται. Μας λέτε ότι ήταν... Θα καταλάβετε ότι είναι μία συζήτηση. Ότι ήταν μία πρόταση, όπως είναι κάθε πρόταση σε μία επιτροπή η οποία παρόλα είναι γνωμοδοτική. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα θέμα. Ότι πριν από πόσους μήνες έλεγε ότι δεν θα αλλάξει το όνομα, ενώ τώρα καταθέτει. Πρόταση ανοίγει για αλλαγή ονόματος. Και ο απότερος σκοπός και τότε. Για να αλλάξει το όνομα. Ο απότερος σκοπός και τότε και τώρα είναι αυτό το οποίο. Όπως είπαμε, το όνομα το οποίο έχει χαρακτηρίσει μία περίοδο και διακυβέρνησης και αγώνων και συνέχειας πολιτικής να παραμείνει. Το αν θα παραμείνει ως αρτικόλεκτο ή αν θα παραμείνει ως σήμα ή αν θα παραμείνει ως όνομα το οποίο θα καθορίζει κάτι το οποίο θα διευκρινίζεται μετά, όπως είπατε και εσείς, προοδευτική συμμαχία ή μέτωπο ή συμμαχία της αριστεράς ή σύγχρονη αριστερά. Αυτά είναι όλα διακριτικά. Ωραία. Τα οποία δίνονται για να κάνουν άλλο. Πιο συγκεκριμένη τη διείσδυση. Γιώργος, να ρωτήσω. Κάτι... Δεν σου λέω να ρωτήσω. Ρωτάω όχι, όχι. Λέω τι να ρωτήσει, ναι, γιατί ναι, δεν ναι, τα ξέρω όλα αυτά. Δεν μπορώ να τα παριθμίσω. Αυτές είναι οι στιγμές που νοσταλγώ τα χρόνια πριν το 19, πριν μπω στη Βουλή, ναι, στη δημοσιογραφία που σχολίαζα στο Άξιον πιο ελεύθερα και πιο αδέσμευτα. Γιατί πραγματικά από ένα σημείο και μετά δεν βγάζω άκρη. Εγώ τουλάχιστον. Ναι, γιατί είναι ένα, δηλαδή, είναι ένα κομμάτι. Εγώ γι' αυτό βάζω την Ελένη που βγάζει άκρη. Η Ελένη να το πάρει πάνω. Κοιτάξτε, κύριε Κερίδη, εσείς έρχεστε όταν έχει κατασταλάξει ένα κόμμα το οποίο είναι αντίπαλο κόμμα και έχει αποφασίσει για το πώς θα προχωρήσει. Όταν έρχεστε, όταν κινείται η εσωτερική του διαδικασία, είναι λογικό να μην κατανοείτε την εξέλιξη. Δεν ξέρω αν είναι λογικό, πάντως βασανιστικό είναι. Είναι λογικότατο, όπως και εγώ δεν θα μπορούσα να καταλάβω γιατί ο Πυρσός θα πρέπει να φύγει ή να μείνει. Είναι το κάτι αντίστοιχο. Σήμερα υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από τα στελέχη, από τους 87, από κάποια στελέχη μάλλον, τη στάση των 87 για τις προτάσεις που έκανε ο κύριος Κασελάκη σχετικά με τους βουλευτές, με το πώς θα κινούνται δηλαδή οι βουλευτές, με το αν θα συμμετέχουν στα όργανα, με όλα αυτά. Και μάλιστα η κριτική που του έγινε έλεγε ότι ο κύριος Κασελάκης στην πραγματικότητα επιχειρεί να δημιουργήσει ένα προσωποπαγές κόμμα. Και μάλιστα... Με τις θητείες, με αφορμή και τις θητείες. Και τις θητείες Κασελάκης με, και φίλοι. Με έτσι, όλα αυτά. Έτσι διάβασα. Ναι. Κασελάκης και φίλοι. Μένω λίγο στο θέμα της θητείας, γιατί δεν είναι κάτι καινούριο, τουλάχιστον για το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε και στις προηγούμενες, και στα προηγούμενα καταστατικά και στις προσεγγίσεις, ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Και δεν εφαρμόστηκε, ναι. Αλλά ήταν κάτι το οποίο είχε ψηφιστεί από όλους όσοι συμμετείχαν και τότε στην αντίστοιχη διαδικασία. Και αλλά δεν έλεγε, και πέρα, δεν έλεγε νομίζω όμως το καταστατικό. Έχετε μια ιδέα γιατί ψηφίζετε πράγματα στα καταστατικά σας και μετά δεν τα εφαρμόζετε? Όχι, μισό ναι, λεπτό. Αυτό μπορώ να σας το απαντήσω και ως θύμα αυτή τη στιγμή εφαρμογής. Υπήρχε στο καταστατικό, αλλά δεν υπήρχε ότι θα πάνε σε άλλη περιφέρεια. Όχι. Πραγματικά. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά, γιατί το πάω σε άλλη περιφέρεια εμπεριέχει συναλλαγή. Ναι, μπορεί όμως να το διαβάσετε και αντίθετα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει αυτό το ζήτημα ότι αν υπάρχει κάτι κανονιστικό, γιατί να μην εφαρμόζεται χωρίς καμία συζήτηση αυτεπάγγελτα και αμελητή. Αυτό θα είναι μία εξήγηση. Λέει έτσι το καταστατικό. Το βλέπουμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει στο δικό του το καταστατικό ένα μικρό άνοιγμα για να μην διώξει κάποιες συγκεκριμένες υποψηφιότητες. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν το καταστατικό δεν έχει απαγορευτικό, δηλαδή απαγορεύεται να συνεχίσει κάποιος να συμμετέχει σε εκλογική διαδικασία ως κόλλημα, αν έχει συμπληρώσει 2 ή 3 θητείες, αλλά συζητιέται μετά κατά την απόφαση ως κριτήριο το οποίο θα ληφθεί υπόψη στην τελική συγκρότηση των ψηφοδελτίων, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα, γιατί μπαίνει όμως αυτό? Αυτό μπαίνει για να μην δημιουργούνται όχι σχέσεις μεταξύ των πολιτών και των υποψηφίων, αλλά να μην δημιουργούνται μπαριέρες απέναντι σε νεότερους υποψήφιους. Και αυτό το οποίο προτάθηκε τώρα για την αλλαγή της εκλογικής περιφέρειας, λέει ακριβώς αυτό, ότι ένα στέλεχος το οποίο έχει εκλεγεί
όπως λένε, δύο φορές πάει να πει ότι έχεις μια πιο ενιαία βάση. Ή και περισσότερες, τρεις όπως το έχει φέρει και το έχει προτείνει στη συγκεκριμένη, πάει να πει ότι έχει αποκτήσει και την πείρα την πολιτική και το κοινό όμως έχει συμμετάσχει σε πάνελ, έχει βγει, έχει μιλήσει στη Βουλή, που θα μπορούσε να προσφέρει αυτή τη δυνατότητα ή να αγγίξει ψηφοδέλτιο και εκλογική βάση σε ακόμα μεγαλύτερη περιφέρεια, ώστε να επιτρέψει σε νεότερο αίμα, σε νεότερους υποψηφίους. Καλά, όλοι θα έρθουν στην Αθήνα. Άρα αυτό είναι στο τραπέζι. Δεν είναι μόνο η Αθήνα η μεγάλη περιφέρεια. Η Αίτων Λακαρνανία, για παράδειγμα, είναι οχταεδρική. Θα μπορούσε κάποιο να πάει κάπου αλλού. Άρα αυτό είναι στο τραπέζι, δεν αμφισβητείται. Όλα όσα συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι στο τραπέζι. Αυτό αφορά πρόσωπα, τυχαίο παράδειγμα, επειδή το βλέπα και στα ρεπορτάζ. Την κυρία Τζάκρη, για παράδειγμα, έχει εκλεχθεί τρεις φορές. Η κυρία Τζάκρη, δηλαδή, για παράδειγμα, ή ο κύριος Πολάκης, αν αυτό περάσει, θα πρέπει να κατέβουν σε άλλες εκλογικές περιφέρειες. Φαντάζεστε, αν κάθε κόμμα προσεγγίσει το καταστατικό του αναφέροντας απέναντι ως παραδείγματα συγκεκριμένη ονοματολογία, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Δεν, λέω και δεν μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Πρόεδρε. Ζητάω πολύ με άλλο κόμμα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί το ένα κόμμα επειδή να δεσμεύσει το τι έχει γίνει. Ένα παράδειγμα, η κυρία Γεροβασίλη να έρθει στα Νότια Προάστια και ο κύριος Παπάς στην Άρτα. Σε κάθε περίπτωση εμείς δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε κόσμο ο οποίος έχει εκλεγεί στο παρελθόν με άλλο κόμμα. Ή μπορεί να εφαρμοστεί το υπάρχον καταστατικό που απαγορεύει να είναι εντελώς υποψήφιοι. Είναι πιο απλό κόμμα. Εάν δεν υπάρχει εκλογή, θα μείνουμε στο υπάρχον καταστατικό. Αλλά είναι μπροστά μας ένα συνέδριο. Και σε αυτό το συνέδριο πρέπει να μπουν και διαφορετικές απόψεις. Υπάρχει ρύθμιση. Δηλαδή την εφαρμόζω. Μας απάντησε ο κύριος. Όχι, δεν υπάρχει όμως έτσι. Υπάρχει να μην μπορούν καθόλου να είναι. Να μην μπορούν. Και όχι μόνο οι βουλευτές και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ότι πρέπει να πας σε άλλη περιφέρεια. Συγγνώμη, και για τις έδρες υπάρχει πρόβλεψη και σε περισσότερα κόμματα, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μετά την αποχώρησή τους θα πρέπει να δει. Ο κύριος Παπαγεωργίου, νομίζω ότι έχει αυτό το ταλέντο. Δεν θέλω να πω ότι το δίνω αυτό, να απαντά παρά τη συνθετότητα. Δηλαδή απαντά. Και είναι πολύ συγκεκριμένο. Του το δίνω αυτό. Νομίζω το ότι ακόμα και ο κύριος Κυρίδης που δεν παρακολουθεί τα χώρου μας, θα πρέπει να το αποδεχτεί. Λοιπόν, να πάμε και στον γραμματέα τώρα. Αφού κατόρθωσε να δικαιολογήσει τη ρίση του Νίκου Παπά, αν δεν εκπέσει ο Κασελάκης, του τα δίνουμε όλα απόψε. Να πάμε τώρα στον κύριο Σπυρόπουλο. Εγώ παραδίδομαι. Να πάμε στον κύριο Σπυρόπουλο τώρα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί τώρα εντάξει, εντός εισαγωγικών είστε και λίγο τυχεροί, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επισκιάζει λίγο τις εξελίξεις με την καλή έννοια. Με την έννοια ότι εκλογές ηγεσίας είναι. Τώρα μην γελιόμαστε. Θα γίνονται και συγκρούσεις μεταξύ των υποψηφίων και εχμές θα ακούσουμε. Ήδη κάποιες από αυτές έχουν πέσει στο τραπέζι. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή τη διαδικασία και αυτό επειδή είστε ο γραμματέας του κόμματος, το οποίο μας είπε χθες, για παράδειγμα, ο κύριος Δούκας εδώ στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, μας το είπε και ο κύριος Γερουλάνος. Κάνω μια σύνοψη της κριτικής που ακούω τις τελευταίες μέρες από τους υποψήφιους και τις υποψήφιες που περνούν από εδώ, που λένε ότι αν σε ένα πράγμα συμφωνούν, το Πασόκ ήταν ένα κόμμα κλειστό, ένα κόμμα μιας παρέας. Αυτό το έχω ακούσει από τον κύριο Γερουλάνο, το κλειστό το έχω ακούσει και από την κυρία Διαμαντοπούλου και από τον κύριο Δούκα, από εδώ, από αυτό το στούντιο. Δηλαδή, αν σε κάτι συμφωνούν, το κόμμα ήταν κλειστό. Μπορείτε να μας το απαντήσετε τι σημαίνει κλειστό και αν έχετε ένα αντεπιχείρημα απέναντι σε αυτό που θέτουν για τον κύριο Ανδρουλάκη και την ηγεσία του. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι εδώ πέρα για να κάνω αντιπαράθεση. Όχι, όχι, για το κλειστό κόμμα λέω να μας πείτε. Αλλά οφείλω να το αλλάξετε. Οφείλω γραμματέας να πω την άποψή μου και να πω αυτό το οποίο έζησα εγώ τα τελευταία 2,5 χρόνια στην ουσία που είναι πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης και είμαι γραμματέας εγώ. Δεν το χρεώνει σε εσάς, τον πρόεδρο πάντως το χρεώνουν. Εντάξει, είναι όμως μια συλλογική λειτουργία ενός κόμματος. Ναι. Εγώ ξέρω ότι για πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ έκανε ένα ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία μέσα από μια πλατφόρμα και συλλέξαμε εκατοντάδες βιογραφικά απλών πολιτών και όχι μόνο κομματικών στελεχών με τα οποία συγκροτήσαμε τους τομείς του κόμματος. Πού τη λειτουργούν οι τομείς? Οι τομείς έχουν λειτουργήσει στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Υπήρχαν αστοχίες. Υπήρχαν κάποιοι τομείς που μπορεί να μην λειτουργήσαν με την ίδια ταχύτητα. Αλλά επιτρέψτε να σας πω ότι έχει παράγει ένα σημαντικό έργο. Ο κύριος Δούκας, ας πούμε, ήταν γραμματέας ενός τομέα. Ο κύριος Γερουλάνος, επειδή αναφέρθηκα σε δύο υποψηφίους, ήταν ως βουλευτής, παρακολουθούσε τους τομείς του τουρισμού. Όλοι οι βουλευτές είχαν ένα συγκεκριμένο τομέα που είχε δοθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Που ταυτόχρονα ενώνονταν με τους τομείς του κόμματος και παρήγαγαν ένα σημαντικό
αποτέλεσμα, εκτός αν θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε μια σοβαρή και επικοδομητική αντιπολίτευση στη Βουλή. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Σας λένε δεν λειτουργούσαν τα όργανα και δεν λειτουργούσαν και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό λένε. Σας είπα, μιλάμε για ένα ανοιχτό κόμμα. Πώς θεωρούμε ένα ανοιχτό κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ μετά από πολλά χρόνια άνοιξε ξανά τις οργανώσεις του. Εκλέξαμε καινούργιες οργανώσεις δημοκρατικά από τα μέλη και τους φίλους μετά από πάρα πολλά χρόνια. Οι οργανώσεις αυτές, οι γραμματείς, ανέλαβαν τη μεγάλη ευθύνη να ανοίξουν ξανά τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ σε ολόκληρη τη χώρα. Πράγμα που είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια λόγω της κατάστασης που είχε περιέλθει το κόμμα. Και αυτό το πετύχαμε. Και το πετύχαμε όλοι μαζί. Όχι μόνο εγώ. Όχι μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι σε αυτή τη συζήτηση προφανώς να ακουστούν απόψεις για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Δεν τα κάναμε όλα σωστά. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό. Το πώς θα βελτιώσουμε πράγματα στη λειτουργία του κόμματος. Το πώς θα το κάνουμε ακόμα πιο δημοκρατικό. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι την άποψη ότι στο ΠΑΣΟΚ υπήρχε μια παρέα η οποία αποφάσισε για όλα. Υπήρχαν εκλεγμένα όργανα. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν πάντα εκλεγμένα τα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Γίνανε πολλές συνεδριάσεις, γίνανε πολλές θεματικές συζητήσεις. Σας ανέφερα πριν το ζήτημα της παιδείας που αποτέλεσε ένα σημαντικό θέμα στο οποίο υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Και καλώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Το οποίο το ξεκινήσαμε να το συζητούμε μόνοι μας πριν το ανοίξει η κυβέρνηση. Αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές με εκδήλωση στα Γιάννα παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Το συνεχίσαμε σε πάρα πολλά σημεία σε ολόκληρη τη χώρα και καταλήξαμε και στο επίμαχο νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Το ΠΑΣΟΚ μίλησε για πρώτη φορά μέσα από το πρόγραμμα του και τώρα μιλούν σχεδόν όλοι για τον αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας. Μια προσπάθεια. Μισό λεπτό, να τελειώσω λίγο αυτό. Σημαντικό. Να θυμηθώ τον παλιό. Μια προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε ξένα φαντ να έρθουν και να αγοράσουν επιχειρήσεις. Ωραία, να ρωτήσω κάτι και θα ρωτήσω. Στη χώρα μας. Επίσης, το ζήτημα της στέγασης. Ωραία, ένα λεπτό όμως. Άρα λοιπόν. Εγώ, αν κάτι αναγνωρίζω ιδιαίτερα, γιατί κάναμε και συζητήσεις και δεν το πόνταρα κιόλα στον κύριο Κασελάκη, είναι το γεγονός ότι σπαρασόταν το κόμμα του και σας πέρασε. Δηλαδή, αν το έλεγε στη φάση που το ΠΑΣΟΚ ερχόταν δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις ότι ο Κασελάκης θα προσπεράσει τελικά τον Ανδρουλάκη στην τελική ευθεία, εγώ δεν θα το έπαιζα στο στοίχημα. Ωραία. Τελικά το έκανε. Και θέλω να ρωτήσω, ποιο μου λέει τώρα. Αν το δω ως ψηφοφόρος, ότι πάλι το ΠΑΣΟΚ δεν θα χάσει την ευκαιρία να προβάρει στο κοστούμι αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωραία. Γιατί το κόμμα αυτό παρασόταν και παρόλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ότι έχει δυναμική. Δηλαδή, μόλις μαζεύτηκαν λίγο, το ξαναγύρισαν. Μπορώ να πω δηλαδή και στον εκπρόσωπο, τον κύριο Παπαγεωργίου, ότι βλέπω μια δύσκολη κατάσταση. Αλλά επειδή το έκανε μια φορά, δεν ξέρω αν θα το ξανακάνει. Θα μου πει κάθε φορά γίνεται αυτό. Όχι, αλλά το κάναν μια φορά. Κοίταξε, κύριε Πιέρο, το ΠΑΣΟΚ έχει μια συνεχόμενη μικρή. Σιγά σιγά, όπως το λέτε πολύ εσείς οι δημοσιογράφοι. Τώρα για να σας πειράξω, άμα πάει με αυτή, θα θέλουμε καμιά εικοσαριά χρόνια. Δεν διαφωνώ. Ναι. Πολλές φορές υπάρχουν τα μεγάλα άλματα στη ζωή όμως. Και στην πολιτική ακόμα πιο εύκολα. Και τα έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν. Υπάρχει λοιπόν μια συνεχόμενη άνοδο τα τελευταία χρόνια. Είχαμε μπροστά μας τέσσερις εκλογικές αναμετρήσεις και το ΠΑΣΟΚ έχει πετύχει σημαντικές νίκες. Και στις βουλευτικές εκλογές, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, υπό πολύ μεγάλη πίεση για ένα ακόμα τρίτο. Που τον πίεζαν οι δύο μεγάλοι και υπό το ερώτημα όλων σας με ποιον θα πάτε την επόμενη μέρα. Αμφίβολα, ναι, και εμείς σας το ρωτούσαμε. Δεύτερον, με μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όταν προεξοφλούνταν η παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, που το ΠΑΣΟΚ με τις δυνάμεις της, με τη στρατηγική της, με τη μεθοδική δουλειά καταφέραμε αυτό το αποτέλεσμα που καταφέραμε. Και τρίτον, στις ευρωεκλογές, που ναι, θέλαμε όλοι να είμαστε δεύτεροι. Δεν φοβηθήκαμε εξάλλου να βάλουμε τον πύχη εκεί που έπρεπε. Θα μπορούσαμε να πούμε. Ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Πιστεύαμε όμως ότι από τις ευρωεκλογές το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να είναι δεύτερο. Μάλιστα. Θέλω να σας θυμίσω όμως ότι υπήρχε και το κόμμα του Αντρέα Λοβέρδου, που έκοψε κάποιες από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ στην πορεία. Είναι δεξιός και εσείς στην πορεία αριστερή. Να είναι στη δεύτερη θέση. Αλλά δεν μένω ούτε σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι έγινε μια σημαντική προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή σιγά σιγά πιάνει τόπο. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι μέσα και από αυτήν την εκλογική αναμέτρηση και από τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, το ΠΑΣΟΚ θα βγει και ενωμένο. Μάλιστα. Και με την εντολή λοιπόν των μελών και των φίλων και κυρίως του ελληνικού λαού να είναι. Μάλιστα. Αυτό ο πυρήνας και ο πόλος της αντιπολίτευσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία
και απέναντι στις πολιτικές που αυτή τη στιγμή δημιουργούν. Κύριε Γερή, ένα λεπτό να το πει, γιατί το έχει ζητήσει. Δεν θα σε επηρεάσει αν βγαίνω μέσα. Έλα, έλα. Ελένη, για κάτσε να το πει αυτό, γιατί κάτι θέλει να πει. Το χρωστάω. Θα πω το αυτονόητο, ότι η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε σήμερα, απαξίωση από τα ίδια τα στελέχη. Τον κύριο Σπυρόπουλο απευθύνεστε τώρα. Θα πω τώρα για τον κύριο Σπυρόπουλο. Το πρωί άκουγα την Όλγα Γεροβασίλη, για παράδειγμα. Ήμασταν μαζί στο Sky, εγώ έφευγα, εκείνη έμπαινε και τρόμαξα με την κριτική την οποία έκανε. Άρα δεν είναι δικιά μου η κριτική, είναι των ίδιων των στελεχών σας. Η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς στρέφει τα φώτα στο ΠΑΣΟΚ ως μια εναλλακτική και η ευθύνη μεγάλη εδώ πέρα, διότι εγώ θέλω να μιλήσω συνολικά, όχι ως νεοδημοκράτης, ότι υπάρχει ζήτημα στο πολιτικό μας σύστημα, στη δημοκρατία μας, στον τρόπο που λειτουργεί αυτή η έλλειψη εναλλακτικής. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και όχι αυτά τα γενικόλογα, έτσι ξέρετε, τα οποία ιδίως οι επαγγελματίες της πολιτικής ξέρουν πώς να ξεφεύγουν. Και να σας ρωτήσω για τα ζητήματα τα οικονομικά. Το ΠΑΣΟΚ έχει πληγωθεί στο παρελθόν, να συμφωνήσουμε σε αυτό, από ζητήματα διαφθοράς. Υπήρξαν κορυφαίοι υπουργοί του, οι οποίοι καταδικάστηκαν, βρέθηκαν ποινικά εμπλεκόμενοι. Έχουμε μια υποθέση της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή. Δεν το λέω γι' αυτό. Θέλετε να μας πείτε. Όχι, θέλω να σας πω ότι τώρα έχετε μια προεκλογική... Άρα να πείτε γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Θα σας πω ότι έχετε μια προεκλογική εκστρατεία. Βλέπω κάποια εκατομμύρια να ξοδεύονται από κάποιους υποψήφιους. Όλοι ξέρουμε να διαβάζουμε στο Facebook τις διαφημίσεις, να βλέπουμε τα ποσά που ξοδεύονται, τις διαδικτυακές καμπάνιες που γίνονται. Εσείς προσωπικά, ως Γενικός Γραμματέας του Κόμματος, με θεσμικό ρόλο να προστατεύσετε τη διαφάνεια και το οικονομικός καλός έχει. Είναι κάτι το οποίο αφορά συνολικά το σύστημα, τώρα το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει αυτές τις εκλογές. Σας αφορά αυτό, είναι κάτι το οποίο σας προβληματίζει ότι κάποιοι από τους 7 υποψήφιους, αυτή την ώρα που μιλάμε, διότι είναι καλό να μιλάμε ενάντια στη διαπλοκή, ενάντια στα οικονομικά συμφέροντα, υπέρ της διαφάνειας, αλλά να τα κάνουμε κιόλας όταν έρχεται η ώρα της κρίσης. Και εδώ σας λέω, σας καταθέτω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ότι μιλάνε στην πιάτσα για πολλά εκατομμύρια. Είναι κάτι που σας προβληματίζει. Ωραία συζήτηση. Εσάς σας αφορά αυτή η συζήτηση? Μας αφορά όλους, αλλά σας λέω τώρα για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Μην μου απαντάτε διαρωτήσεως. Όχι, όχι, όχι. Σας λέω ότι είναι από τους 7 υποψήφιους υπάρχουν μια πολύ κάποιοι... ωραία συζήτηση. Θα απαντήσω. Προφανώς. Είναι μια πολύ ωραία συζήτηση που αφορά το πολιτικό σύστημα, αφορά τα κόμματα και αφορά φυσικά για την ελληνική κοινωνία. Εσάς σας αφορά προσωπικά? Αφορά και εμένα προσωπικά. Ως φυσικά. Γενικός γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Ως ένας άνθρωπος που έδωσα πρόσφατα τις εκλογές σε ολόκληρη την Ελλάδα και έχω δηλώσει όλες μου τις δαπάνες όπως προβλεπόταν. Ωραία. Και τι θα κάνετε νόμος. Λοιπόν? Θα καλέσετε τους υποψήφιους? Και ξέρω, ότι δεν είμαι και επαγγελματίας πολιτικός, αλλά ζω από τη δουλειά μου, από την επιχείρησή μου και από τον ιδιωτικό και τομέα. Καλά κάνετε. Εσάς θα καλέσετε. Επειδή ξεκινήσατε με το ΠΑΣΟΚ. Και ξεκινήσατε από κάτι ιστορικό. Το που δεν το ξέρουν οι τηλεθεατές. Ο κ. Σπυρόπουλος το ξέρω από το. Δεν πληρώνεται ως γραμματέας. Αυτό εννοεί. Έτσι, αυτό εννοεί. Αυτό είναι γνωστό. Ναι, το λέω εντάξει. Δεν ξέρω αν το τηλεθεατής. Δεν βλέπει γραμματέα, σου λέει από το ΠΑΣΟΚ πληρώνεται. Σωστό. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ο κ. Κερίδης άνοιξε ένα μεγάλο θέμα, πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να το συζητήσει το πολιτικό σύστημα και τα κόμματα. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Εκλογικές δαπάνες και κομμάτων και υποψηφίων, αλλά ξεκίνησε λέγοντας για τις. Για τα οικονομικά θέματα κάποιων παλαιών στελεχών του ΠΑΣΟΚ και τα συσχέτισε με την σημερινή καμπάνια των υποψηφίων. Περιμένω εγώ λέω ότι όλοι οι από ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε για χρόνια. Εγώ σας δίνω πολλά εύσημα. Αφήστε με λίγο. Και είμαι πολύ γενναιόδωρος. Αφήστε με λίγο. Και πολύ έχετε ταπεινός. Αναρωτηθεί ποτέ, λέω... εσείς που είστε βουλευτής του Βορείου Τομέα, ναι. Κοιτάξατε λίγο στην προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές εκλογές, οι συνάδελφοί σας υπουργοί και βουλευτές πόσα χρήματα ξοδέψανε στα social media ή στις εκδηλώσεις που κάνανε, τις πολυπίχυλες εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχουν. Τότε σας προβλημάτισε αυτό και ή σας προβληματίζει τώρα με το ΠΑΣΟΚ? Με προβληματίζει. Γιατί πάντα εγώ είδα και υπάρχουν οι κατάλογοι. Αλλά δεν απαντάτε. Πάρα πολλούς. Δεν απαντάτε. Φυσικά και απαντώ. Και πάλι. Φυσικά και απαντώ. Δεν εσάς σας προβλημάτισε. Σας λέω ότι έχετε 7 υποψήφιους. Θέλετε να δείτε. Θα τους καλέσετε να καταθέσουν. Θέλετε να δείτε τις δαπάνες και τις εκδηλώσεις που κάνατε. Κανείς δεν τους δει κάτι παράλογο. Και αυτό που λέτε και αυτό που σας λέει είναι έτσι. Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Θέλετε να δείτε πού μιλούσαν οι περισσότεροι υποψήφοι και πόσο κοστίζουν αυτά τα ξενοδοχεία και αυτοί οι χώροι. Ναι, θέλετε να δείτε τα ποσά τα οποία ξοδεύτηκαν σε διαφημίσεις στα social media. Ακούστε. Θέλετε και να απαντήσετε, κύριε, για να πάρω ένα σχόλιο από τον κύριο. Δεν θέλετε να απαντήσετε για σας, την ίδια την Νέα Δημοκρατία. Τον άφησε τον κύριο Κερίδη για τον χρόνο του τελείωσε όμως τώρα. Εκατοντάδες χιλιάδες, μη σας πω εκατομμύρια ευρώ χωρίς να μπορεί να τα δικαιολογήσει. Ακούστε τώρα τη διαφορά.
Άρα λοιπόν, ενώ όταν υπάρχει... ξεκινάτε μια τέτοια συζήτηση, όχι, υπάρχει... εδώ κάνετε σε ένα γενικό πλαίσιο ένα και είστε κυβέρνηση κύριε Κερίδη, με αυτό και θα έπρεπε θα να πάρετε την πρωτοβουλία και ο κύριος για να ανοίξει αυτή τη συζήτηση στη Βουλή και εμείς σας λέμε από τώρα, όχι, το λέμε από τώρα, όχι, ότι σας άφησα να τα πείτε, να παρατεθείτε, θέλω να ακούσω και τον κύριο Παπαγεωργίου. Για τη διαφάνεια στο πολιτικό. Και λέω τούτο, ότι ενώ στις βουλευτικές εκλογές υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου των δαπανών, στις κομματικές εκλογές, μάλιστα, και εκείνη η δικιά σας ευθύνη να το προστατεύσετε, μάλιστα, αυτό, ναι, ναι, διότι αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι, μάλιστα, το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Λέω εγώ καταθέτω ρεπορτάζ. Μπορεί, μάλιστα, να κάνω λάθος. Διαψεύστε με. Λοιπόν. Εσείς ως γραμματέας θα καλέσετε τους 7 υποψήφιους να καταθέσουν τις δαπάνες και τα πόθεν έσχες του πώς κάνανε αυτές τις διεκδικητικές καμπάνιες, ή είναι κάτι το οποίο δεν σας αφορά και εμείς το προσπερνάτε? Σας απάντησα ξεκάθαρα. Εμείς ως κόμμα ξεκάθαρα μας αφορά αυτή η συζήτηση. Θα έπρεπε. Και έχουμε... να έχετε μεγάλη ευαισθησία. Και... με δεδομένο το παρελθόν. Και ενημερωνόμαστε. Μάλιστα. Ωραία. Και επικοινωνούμε με τους υποψηφίους. Ωραία. Οι οποίοι ελέγχονται για όλη την κοινωνία. Πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου. Πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου. Πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου. Κύριε Σπυρόπουλε, φτάνει. Σας παρακαλώ πολύ. Είναι δημοσιογράφος. Συγγνώμη. Σας παρακαλώ πολύ. Αυτό ισχύει. Είναι βουλευτής της κυβέρνησης. Καλά κάνατε και εσείς το είπατε για το δικό του κόμμα. Δεν λέγατε για το δικό κόμμα. Τώρα θα πάω στον κύριο Παπαγεωργίου. Βοηθήστε με όλοι να πάμε στον κύριο Παπαγεωργίου. Κατανοητό. Εντάξει, τα πάμε. Θέλω να έρθω στον κύριο Παπαγεωργίου. Εγώ νομίζω ότι αυτή η συζήτηση σας ευνοεί. Γιατί κανείς δεν τόλμησε εντός εισαγωγικών να σας πει για το δικό σας κόμμα, γιατί το παρελθόν δεν είναι τόσο μεγάλο από άποψη διακυβέρνησης και χρόνου ώστε να σας χρεώσουν τέτοιες ατασταλίες οικονομικές ή αντίστοιχα σκάνδαλα οικονομικά με πρόσωπα που συνδέθηκαν με τις διακυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάω για το οικονομικό σκέλος, όχι για θεσμικά ζητήματα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή τη συζήτηση και θα ήθελα να μου πείτε και στο τέλος της ημέρας αν τελικά ένα κόμμα Κασελάκη, δεν εννοώ κόμμα προσωποκεντρικό, ένα κόμμα με αυτά που θέλει να προτείνει ο κ. Κασελάκης είναι η λύση στο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, εγώ με χαρά παραχώρησα και το χώρο και το χρόνο για να συζητηθεί αυτό μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι τα κόμματα με το μεγαλύτερο χρέος, άρα συνεπώς είναι και αυτά που νοιάζονται περισσότερο. Καλά. Και να διαλεξάνουν. Ο κ. Κασελάκης μίλησε για μαύρα ταμεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Με θετικό το λέω. Είναι και αυτό που μίλησε για μαύρα ταμεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλήσει. Τώρα οφείλω. Αφήστε τον κύριο Παγιώργιο, μόνο εκείνο θα μιλήσει. Μόνο εκείνο θα μιλήσει και το χρωστάμε όλοι. Για τη λειτουργία του, προσέξτε, το λέω θετικά, για τη λειτουργία του να εξηγιάνουν όλο αυτό το παρελθόν. Όχι πλέον όπως εμείς τουλάχιστον δεν το κάνουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση με αλλαγή ονόματος για αλλαγή αφημί, αλλά με πραγματική. Εάν αυτό το λέτε για το ΠΑΣΟΚ. Αφήστε το να μιλήσει όμως. Αφήστε. Όχι, όχι, είναι σημαντικό το θέμα. Κανένα, δεν πραγματικό... συγχωρείτε για τη διακοπή. Αλλά δεν μιλάτε τόσο ώρα. Δεν γίνεται. Δεν το αφήσω. Κύριε Σπυρόπουλε, με όλο το σεβασμό. Πληρώνει όλα τα δάνεια τα οποία είχε από το παρελθόν. Δεν έχει καμία σχέση όμως η αλλαγή του αφημί. Εγώ χαίρομαι που τα ακούω. Σε κάθε περίπτωση και δεν θέλω να αντιπαρέλθω. Από εκεί και πέρα, τα οικονομικά των κομμάτων είτε είναι στην κυβέρνηση, είτε είναι πλειοψηφικά, είτε είναι στην αντιπολίτευση. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα σε αυτά τα οποία έχει συνηθίσει το πολιτικό σύστημα να ξοδεύει. Και τι να πούμε στο λαό, δώστε περισσότερα στα κόμματα. Θα μπορούσαμε να πούμε αυτό, αλλά δεν το λέμε γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να αυξάνουμε τα δημόσια έξοδα. Άρα παρόλα αυτά, αυτό τουλάχιστον που βλέπουμε από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι προσπαθούμε, εφόσον δεν μπορείς να αυξήσεις τα έσοδά σου, πρέπει να μειώσεις τα έξοδά σου. Εάν το αντίστοιχο γίνει και σε όλα τα κόμματα και σε όλους τους υποψηφίους, νομίζω ότι θα φτάσουμε μετά από ένα ή δύο χρόνια ή τρία χρόνια να βλέπουμε ισολογισμούς κομμάτων, οι οποίοι να μην αυξάνουν το χρέος τους, αλλά να μειώνουν τις οφειλές τους απέναντι σε οποιονδήποτε. Τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, επειδή οδεύουμε ευθαρσώς και τιμίως προς αυτή την κατεύθυνση, μπορούμε είδατε να το λέμε και σαν πρόταση. Τι σας πέταξε εντός εισαγωγικών ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ? Τα μαύρα ταμεία ακούστηκαν από τον κύριο Κασελάκη. Δεν σας τα χρέωσε ούτε ο Κερίδης ούτε ο Σπυρόπουλος. Ο πρόεδρος είπε ότι να δούμε για μαύρα ταμεία. Σε αυτό πώς το απαντάτε? Ο πρόεδρος δεν είπε να δούμε για μαύρα ταμεία. Να βρούμε εναλλακτικές πληρωμών. Αν υπήρχαν. Να δούμε, ούτε αν υπήρχαν. Πείτε μου να δούμε πώς το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα θα κλείνει την πόρτα κατάμουτρα σε οποιονδήποτε έρχεται να δώσει εναλλακτική σε αυτό το οποίο δεν μπορεί να συντηρηθεί με τα απλά οικονομικά έσοδα κανενός κόμματος. Κατάλαβα λάθος ότι είναι βέβαιος μόνο για τις δικές του ημέρες. Δηλαδή ότι ξέρω τι γίνεται οικονομικά,
από τότε που ανέλαβα. Εγώ άκουσα στον κύριο Κοντρότσο κάποιες δηλώσεις, τις οποίες σίγουρα δεν θα είστε εσείς υπεύθυνος για αυτά που υπόθηκε στην προηγούμενη εκπομπή πριν από 2 ώρες. Ο καθένας ξεκινάει από το σπίτι του. Ξεκινάει από το σπίτι του και λέει ότι εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτό το οποίο ελέγχω σήμερα. Όταν ολοκληρώσω αυτό το οποίο κάνω εγώ και μπορώ να το υπογράψω, θα προχωρήσω στο να εγγυηθώ και για τους υπολείπους. Για μαύρη ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο κύριος Κασελάκης. Δεν μίλησε γενικά και αόριστο. Εάν ο κύριος Κασελάκης μίλησε για τα μαύρα ταμεία των υπολείπων κομμάτων, νομίζω ότι η συζήτηση στο πολιτικό σκηνικό θα είχε ξεφύγει. Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω. Ο κύριος Στέλιος Κασελάκης, ο αδερφός του Στέφανου Κασελάκη, είχε μιλήσει για μαύρα ταμεία. Γι' αυτό σας λέω, ήταν λίγο πριν γίνει ο γάμος του κύριου Κασελάκη που είχε ανοίξει αυτή η συζήτηση για τα μέσα ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ να βάλω κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με άτομα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ ως ενεργά μέλη και στελέχη και είναι απλώς. Μέλη οικογενειών. Έχει δίκιο. Ναι, λέω, σεβαστό. Είναι απλώς θυμάσαι και εσύ πόσο ντόρο είχε κάνει αυτό και πόσο είχε παίξει. Τώρα, αλλά... Αλλιώς θα έπρεπε να μιλάει για αδελφές, αδελφούς. Είχαμε κορφώματα που τελείωσαν και δεν θα βρίσκαμε άκρη ποτέ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν μία από τις συζητήσεις που είχαν έντοση τόσο όσο, αλλά νομίζω ότι μπήκανε ζητήματα. Άνοιξαν και θέματα και νομίζω βγαίνει και ένα ρεπορτάζ από το που μπορούμε να το συζητήσουμε. Πάντως, ομολογώ ότι απαντήσατε. Και θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τον βλέπω, Ελένη, τον βλέπω ότι θέλει να μπει σε άλλο ρόλο. Ή μάλλον να είναι και σε άλλο ρόλο. Επιστρέψει. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή τον κύριο Παπαγεωργίου. Θυμίζει τον παρελθόν. Και θέλω να τον ευχαριστήσω τον κύριο Παπαγεωργίου και προσωπικά και εκ μέρους της Ελένης και εκ μέρους του Δημήτρη από όλη την ομάδα μας, γιατί σήμερα είχαμε ένα θέμα υγείας. Ήσασταν έτσι και τους καλεσμένους μας και είναι πάντα χαρά μας. Με τον κύριο Βασιλιάδη και εσείς σπεύσατε. Και παραπάνω από την παρέα σας νωρίτερα. Και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν αποκάλυψη απόψε ο κύριο Παπαγεωργίου για του ελιγμού που έκανε. Θέλω να ευχαριστήσω. Πρέπει να σας έχει υπόψη ο κύριος Κασελάκης όταν θα κάνει το καινούριο κόμμα. Ελπίζω να παραμείνουμε στο παλιό. Και το γραμματέα του Πασόκ, τον κύριο Σπυρόπουλο. Το καινούριο ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρω. Αν επιτρέψει τον Δημήτρη να ευχαριστήσει τον κύριο Σπυρόπουλο, θα είναι μια καλή. Όχι, στον Δημήτρη το λέω. Δεν φταίτε εσείς. Ο Δημήτρης είναι το. Δεν πειράζει.